Καλημέρα κύριε Καναθανασόπουλε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Τολαμάκη, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα. Λοιπόν, κάντε μας την ανάγνωση τη δικιά σας για το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου από τα θέματα της επικαιρότητας των γαλλικών εκλογών. Πώς είδατε τα αποτελέσματα? Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι το αποτέλεσμα αποτυπώνει μια έντονη δυσαρέσκεια απέναντι στην πολιτική την οποία εφάρμοσε ο πρόεδρος Μακρόν. Μία δηλαδή βαθιά αντιλαϊκή πολιτική. Και αυτή η δυσαρέσκεια εκφράστηκε κατά κύριο λόγο μέσα από την υψηλή αποχή. Βεβαίως έχουμε ταυτόχρονα την ίδια στιγμή και διασπορά των ψήφων στους πέντε άσπους συγχωρεθεί η έκφραση ανέμους, δηλαδή σε διάφορες εφεδρίες του συστήματος. Οι οποίες δεν αμφισβητούν την πόρια εξέλιξη των πραγμάτων, δεν αμφισβητούν τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής. Είναι χρήσιμες εφεδρίες για να εκτονώνουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια χωρίς να προβάλλουν κάτι το διαφορετικό επί της ουσίας. Για τη Λεπέν υπονοείται προφανώς. Κοιτάξτε, η Λεπέν βεβαίως εκφράζει την ακροδεξιά, που σε συνθήκες κρίσης δείχνει να σταθεροποιεί και να αυξάνει τα ποσοστά της, καθώς επίσης και σε αυτό το συμμαχικό σχηματισμό υπό τον Μελανσόν, που βεβαίως δεν προβάλλει κάποια εναλλακτική πρόταση σε σχέση με την εξέλιξη των πραγμάτων. Το κόμμα του Μελανσόν εννοείται. Ακριβώς. Μάλιστα. Το κόμμα του Μελανσόν. Πάμε με αφορμή τη Γαλλία, κύριε Καραθανασόπουλη. Διαμορφώνονται ασφιχτικές πιέσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ας βάλουμε τους πολέμους, ας βάλουμε την ακρίβεια, ας βάλουμε τα ενεργειακά. Ας αφήσουμε το παράδειγμα της Γαλλίας, που ήταν το πιο πρόσφατο, πριν από λίγες ώρες. Ας έρθουμε λίγο στα δικά μας. Μήπως φοβάστε, πάντα στο πλαίσιο της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, όποτε και αν γίνουν εκλογές, λίγο πολιτικές αναταραχές? Δηλαδή, αν ο κόσμος ψηφίσει στη Γαλλία έτσι, στην Ελλάδα, ρητορικό το ερώτημα. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε την πραγματικότητα της Γαλλίας στα ελληνικά δεδομένα. Γι' αυτό, γιατί στη χώρα μας υπάρχει ένα κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας, το οποίο οργανώνει την πάλη του λαού στα μικρότερα και μεγαλύτερα προβλήματα, με στόχο την αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής, για να μπορέσει και να υπάρξουν ανάσεις ανακούφιση για το λαό, αλλά πάνω απ' όλα προβάλλει μια εντελώς διαφορετική στρατηγική, μια στρατηγική που αμφισβητεί τις αιτίες των προβλημάτων, δηλαδή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την παρουσία των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στη χώρα μας, τις στρατηγικές επιλογές δηλαδή που έχει κάνει η άρχουσα τάξη στη χώρα μας, αυτές τις επιλογές αμφισβητεί, και βεβαίως αμφισβητεί τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων που στο βωμό ικανοποίηση αυτών των συμφερόντων θυσιάζονται οι λαϊκές ανάγκες. Άλλωστε, τα προβλήματα τα μεγάλα που κι εσείς περιγράψατε, δηλαδή ο πόλεμος που είναι αποτέλεσμα των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και στον οποίο η χώρα μας συμμετέχει, το κύμα ακρίβειας είναι αποτέλεσμα πολιτικών που ακολουθήθηκαν διαχρονικά στη χώρα μας και φτάσαμε στο σημερινό επίπεδο από όλες τις κυβερνήσεις και τη σημερινή βεβαίως, αλλά και μια σειρά άλλα ζητήματα που επί της ουσίας σε ποιο αποτέλεσμα μας οδήγησαν, ενώ οι δυνατότητες για να ικανοποιούνται ευρύτερα οι λαϊκές ανάγκες είναι πάρα πολλές και λόγω και της επιστήμης και της τεχνολογίας, το επίπεδο συνθηκών διαβίωσης πλατιών λαϊκών στρωμάτων να είναι όλο και χειρότερο. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι αυτές οι κινήσεις, κύριε Καραθανασόπουλε, κύριε εκπρόσωπε, αυτές οι κινήσεις που γίνονται και γίνονται από τον ελληνικό προϋπολογισμό, δηλαδή αυτή η επιδότηση, αυτή η επιταγή ακρίβεια στο αδοθεί, αυτό για τα κάψιμα, η ενίσχυση, τα διάφορα προγράμματα τα οποία, εντάξει, εγώ είμαι από τους πρώτους που έχουν πει ότι η Ευρώπη συνεχίζει να κοφεύει. Καλά, εσείς το βάζετε και στην πολιτική βάση και νομίζω ότι παραμείνεστε για χρόνια τώρα αυτών των απόψεων. Αλλά αυτά δεν κάνετε μία μικρή ανάγνωση ότι από τον προϋπολογισμό το δικό μας ίσως είναι ψίχουλα, αλλά είναι θετικά. Τι λέτε? Προσέξτε, το ζήτημα είναι το εξής. Ότι το θέμα, η ουσία του ζητήματος δεν είναι αν κάποιος θα χάσει
ως καταναλωτής ή ως φορολογούμενος. Ναι. Γιατί τα βασικά έσοδα του προϋπολογισμού, στο τριπτικό μεγαλύτερο κομμάτι, πληρώνονται από τα λαϊκά στρώματα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτές οι επιταγές ανακούφισης, άμα το θέλετε, που δίνει η κυβέρνηση, mm-hmm. βεβαίως δεν αντισταθμίζουν τις πολύ μεγάλες απώλειες, είναι ένα κομμάτι αυτών, mm-hmm. αλλά και ταυτόχρονα αυτές οι επιταγές καλύπτονται πλήρως πάλι μέσα από τη φορολογία του ο ίδιος ο λαός. Αν δεν αμφισβητηθεί, για παράδειγμα, στο το ζήτημα της ενέργειας, το πολύ ακριβό ενεργειακό μείγμα, ναι. το οποίο επευλήθηκε στη χώρα μας για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων, δηλαδή της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, της απολιγνητοποίησης και της πράσινης μετάβασης, που είναι η αιτία του ακριβού μείγματος, αν δεν αμφισβητηθεί το ακριβό μείγμα, είναι αδιέξοδο, θα το λέγαμε, οι όλες αυτές οι προσπάθειες, γιατί η επόμενη μέρα θα είναι ακόμη πιο δύσκολη. Και το λέμε θα είναι ακόμη πιο δύσκολη, γιατί τόσο η επιτάχυνση των πράσινων επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όσο και η υποκατάσταση στα πλαίσια της αποδέσμευσης από το ρώσικο φυσικό αέριο με το LNG το υγροποιημένο, το οποίο είναι από τη φύση του πολύ ακριβό, ναι. θα σημάνει ένα ακόμη πιο ακριβό μείγμα. Και κοιτάξτε, επειδή δεν μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως το ρώσικο φυσικό αέριο, θα έχουμε και ελλείψεις, που οι ελλείψεις από μόνες τους αποτελούν και αυτές παράγοντα αύξηση της τιμής του ενεργειακού μείγματος. Όλα αυτά λοιπόν είναι μπροστά στο τραπέζι. Αν αυτά λοιπόν δεν αμφισβητηθούν, κύριε Ταλαμάγκα, αν δεν αμφισβητηθεί το ενεργειακό μείγμα και οι πολιτικές που το επιβάλλουν, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για ουσιαστική ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων τη στιγμή που η χώρα μας είναι πολύ πλούσια σε ενεργειακές πηγές και τις σπαταλάει ή τις καταστρέφει. Ναι. Και μιλάω για το λιγνίτι, μιλάω για το νερό, ναι. που αυτή τη στιγμή είτε καταστρέφονται, ο λιγνίτης δεν αξιοποιείται, είτε δεν χρησιμοποιούνται στο βαθμό που θα έπρεπε, όπως είναι τα υδατοφράγματα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και βεβαίως και οι υδρογονάνθρακες, που και αυτοί αποτελούν χρήσιμο στοιχείο. Μάλιστα. Καλά, θέλει τώρα και ένα ολόκληρο σχέδιο, το οποίο επί του παρόντος θα χρειάζονται κάποια χρόνια, δηλαδή, για να και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να πάρουμε ενέργεια από εκεί. Απλά με όλο αυτό το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται, όποτε και να γίνουν οι εκλογές, κύριε Καραθανασόπουλε, διαμορφώνεται ένα πολιτικό υπάρχει, είναι ένα πολιτικό μείγμα. Εγώ ίσως ξέρω την απάντηση, αλλά πάντα θα κάνω την ερώτηση στον εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, επειδή έχουμε και την πρώτη Κυριακή, θα έχουμε και απλή αναλογική, θα πορευτεί μόνο του και την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή στους κοινωνικούς αγώνες όπως κάνει χρόνια, ή πιθανότατα μπορούμε να δούμε και άλλες κινήσεις σε πολιτικό επίπεδο? Προσέξτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν πορεύεται μόνο του. Με το λαό. Πορεύεται και διαμορφώνει ναι. κοινωνικές συμμαχίες. Ναι. Και καλεί ευρύτερα λαϊκά στρώματα να συμπορευτούν με το ΚΚΕ. Για παράδειγμα, ναι. το Σαββατοκύριακο. Ναι. Το Σαββατοκύριακο ακριβώς έγινε μια πολύ μεγάλη, μια τεράστια. Όντως, εδώ στον Πειραιά, λίγο πιο κάτω. Η μερίδα, ναι. Ακριβώς του ΠΑΜΕ, πανελλαδική ναι. σύσκεψη του ΠΑΜΕ, όπου συμμετείχαν 2.000 εκπρόσωποι συνδικαλιστές από διάφορους κλάδους της οικονομίας, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία, πρωτοβάθμια, που δεν είναι απαραίτητα με το ΚΚΕ όλοι αυτοί. Όμως όλοι αυτοί στις καθημερινές μάχες που δίνουν οι εργαζόμενοι στο λιμάνι του Πειραιά, στη Λάρκο, στην eFood και αλλού, πρωτοστάτησαν στο να διαμορφωθεί αυτό το κίνημα αμφισβήτησης των ασκούμενων πολιτικών. Έτσι λοιπόν και στις εκλογές, το ΚΚΕ δεν θα πάει μόνο του. Θα πάει δηλαδή καλώντας το λαό να συμπαραταχθεί μαζί του με κεντρικό σύνθημα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ότι σήμερα αυτό που απαιτείται είναι η οργάνωση από καλύτερη θέση των αγώνων αμφισβήτησης, για να συγκροτηθεί αυτή η βασική δύναμη που θα διαμορφώσει προϋποθέσεις λαϊκής αντεπίθεσης στη χώρα μας. Γιατί κοιτάξτε, κυβερνήσεις έχουμε γνωρίσει και εναλλαγές κυβερνήσεων έχουμε γνωρίσει. Όμως αλλαγή της κατάστασης που βιώνει ο λαός προς το καλύτερο δεν έχουμε δει σε καμία των περιπτώσεων, αλλά αντίθετα βλέπουμε
σταδιακή επιδείνωση της θέσης του λαού ανεξάρτητα ποιες κυβερνήσεις είναι. Γιατί? Γιατί σταθερή τους αναφορά είναι οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η συμμετοχή της χώρας στον Άλλη και, η συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί οι παράγοντες λοιπόν πρέπει να αμφισβητηθούν και αυτούς ακριβώς αμφισβητεί το ΚΚΕ και από αυτή την άποψη τα υπόλοιπα κόμματα στρατηγικά συμπλέον μεταξύ τους. Ανεξάρτητα απέναντι το πόσο θα οξύνουν, το πώς θα οξύνουν μια άσφαιρη αντιπαράθεση. Απέναντι από το ΚΚΕ και το κόμμα της αξιωματικής. Εγώ σε πολιτικό επίπεδο το βάζω περισσότερο. Βεβαίως, είναι απέναντι. Είναι απέναντι. Γιατί μάλιστα και εφάρμοσαν σκληρές πολιτικές όταν ανέλαβαν τη διακυβέρνηση του τόπου, ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ, το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία το προηγούμενο διάστημα. Και βεβαίως όχι μόνο εφάρμοσαν αυτές τις πολιτικές, αλλά και ταυτόχρονα δεν αμφισβητούν τις βασικές στρατηγικές επιλογές. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, ό,τι και αν προεκλογικά υποσχεθούν, ήδη ο κύριος Τσίπρας με έναν τρόπο το είπε, ότι δεν κοιμάται τα βράδια γιατί ανησυχεί το τι θα παραλάβει εφόσον βγει πρωθυπουργός, δηλαδή επανέρχεται πάλι η λογική της καμένης γης. Και από αυτή την άποψη λοιπόν ο λαός δεν πρέπει μάλλον να σκεφτεί στο πώς θα αδυνατήσει την όποια κυβερνητική επιλογή, ανεξάρτητα θα είναι μονοκομματική συμμαχίας, ούτως ώστε να μην μπορεί να επιβάλλει με την ίδια ευκολία την αντιλαϊκή πολιτική, να δημιουργήσει δηλαδή ένα ισχυρό πυρήνα ανυπακοής και απειθαρχίας στον χώρο μας. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο για το... Εντάξει, ήταν ξεκάθαρο όπως πάντα, κύριε Καναθανασόπουλε, για το κόμμα του... για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και για τα άλλα μικρότερα κόμματα της αριστεράς, το βλέπετε να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, έτσι δεν είναι? Το μέρα 25. Από τη στιγμή που δεν αμφισβητούν τις κυρίαρχες επιλογές της άρχουσας τάξης της χώρας μας. Δεν υπάρχει περίπτωση, πώς να το πω, κοινής πορείας. Βεβαίως όλοι εμείς το λέμε. Εκεί που κρίνεται ο καθένας είναι κατά πόσο συνεισφέρει στο μαζικό λαϊκό κίνημα να διαμορφωθεί ένα ρωμαλαίο κίνημα απέναντι στα μονοπόλια και στις πολιτικές που έχουν οδηγήσει έναν εργασιακό μεσαίωνα και στη φτώχεια το λαό μας. Εκεί κρίνεται η δράση του καθενός που θέλει να τοποθετείται στην αριστερά. Λοιπόν, ξεκάθαρος όπως πάντα, καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Καραθανασόπουλο, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, θα τα ξαναπούμε.